Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεβεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέρασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύες άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου αβε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισαν. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Γέρον Ιερώνυμος της Αιγίνης. Ο άγνωστος αυτός θεοτοκόφιλος γέροντας. Ο γέρον Ιερώνυμος κατά κόσμον ονομάζεται το Βασίλειος Αποστολίδης. Εγεννήθη το έτος 1883 στη Μικρά Ασία, στο Γκέλβερι της Καπαδοκίας. Το Γκέλβερι παλαιότερα ονομαζόταν Κελίβαρα. Η μεικτή αυτή ελληνοτουρκική λέξη σημαίνει τόπος με πολλά κελιά, δηλαδή ασκητήρια. Η μοναστική αυτή πολιτεία κάτω από τον τουρκικό ζυγό ερήμωσε και μετετράπησε χωριό το Γκέλβερι. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους ονομάζεται Καρβάλι. Οι κάτοικοι είχαν πολλή ευλάβεια. Σχεδόν όλα τα σπίτια είχαν ιδιαίτερο δωμάτιο προσευχής. Κάθε οικογένεια προσευχόταν το πρωί στον όρθρο, έκανε τον εσπερινό, το απόδειπνο, τα καντήλια πάντοτε έκαιγαν. Αυτά ήσαν δείγματα της αδιαλείπτου προσευχής των ευσεβών κατοίκων και τα είχαν καύχημά τους ότι είναι απόγονοι μοναχών. Ναι, τα κομποσχήνια τους, το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόμε, το δόξασαι ο Θεός, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, το ψαλτήρι, οι χαιρετισμοί, οι ψαλμωδίες, οι αναγνώσεις των βιβλίων Αγίας Γραφής, τα συναξάρια, τα πατερικά κείμενα, η τήρηση των νηστιών, τηρούσαν τις αργίες των Κυριακών και των Εορτών και γενικά είχαν μυστηριακή ζωή με εξομολόγηση και θεία κοινωνία, το οποίο είναι το κέντρο της πνευματικής εργασίας και της ζωής των πιστών. Ιδίως τις Σαρακοστές συνήθιζαν να προσεύχονται ομαδικά στα σπίτια, στα εξοκλήσια και συνήθως τα βράδια συγκεντρώσεις στα σπίτια. Ω, ευλογημένες συνήθειες! Και τι θαυμαστό! Γονατιστοί να προσεύχονται προσπαθώντας να προσφέρουν έστω και ένα δάκρυ εις τον Θεόν. Έλεγαν ότι τα δάκρυα σβήνουν τη φωτιά της κολάσεως. Πολλοί είχαν εγκαταλείψει τον κόσμο και έγιναν μοναχοί. Και αρκετές γυναίκες είχαν φύγει για μοναχές. Κάποιες, άλλες, ντυμένες με μαύρα, ζούσαν σαν μοναχές στα σπίτια τους, αφιερωμένες και διέθεταν το χρόνο της ημέρας σε προσευχές, νηστείες, αγρυπνίες και μελέτη εκκλησιαστικών βιβλίων και αγαθοεργίες. Κάθε φθινόπωρο είχαν το έθιμο
του προσκυνήματος στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους για ένα διάστημα. 200 τόσες εκκλησίες στόλισαν τον τόπο τούτο. Ιεροί ναοί των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ξεχώριζαν και σε αυτούς τους Αγίους είχαν ιδιαίτερη ευλάβεια οι κάτοικοι, γιατί και τα θαύματα των Αγίων αυτών ήσαν σε αυτούς πάρα πολλά. Δύο Άγιοι άνθρωποι που ήσαν Ζήμη και Άλλας κατά τον Ευαγγελικό Λόγον επηρέασαν το γέροντα Ιερώνυμο. Ο Μισαήλ, ένας από αυτούς, ήταν έγγαμος, ζούσε με τη γυναίκα του εν Παρθενία, εργαζόταν στα κτήματα ή στο σπίτι ή και μόνος προσευχόταν τη νύχτα ή σε κάποιο εξοκλήσι τον έβλεπες να περνάει ώρες ολόκληρες με την προσευχή. Συνέβαινε να μένει μέχρι και δύο μέρες γονατιστός και να προσεύχεται με υψωμένα τα χέρια. Ο ιδρώτας της μετανοίας του ήταν τόσους πολλής, καθώς έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος, που αν έστειβες τη φανέλα του, θα έβγαζες μια οκά νερό. Η σιωπή του Μισαήλ και τα δάκρυά του ήταν απόδειξη της καρδιακής προσευχής του χαρίσματος αυτού που του είχε δώσει ο Θεός. Μια Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία τον παρακολούθησαν κάποιες γυναίκες κρυφά ότι πήγε σε ένα κοντινό εξοκλήσι και εκεί γονατιστός έκλαιγε επί ώρες πολλές κάνοντας μετάνοιες, χτυπούσε το στήθος του με στεναγμούς και έλεγε την ευχή, έλεγε και άλλες διάφορες κατανυκτικές προσευχές γνωστές και άλλες αυτοσχέδιες. Όταν τελείωσε και είδε τις γυναίκες, στενοχωρήθηκε γιατί τον είδαν και έφυγε σιωπώντας. Του εζήτησαν οι γυναίκες να διδάξει κάτι και σε αυτές περί προσευχής. Ο Μισαήλ τους έλεγε, αλλά δεν έδειχνε τίποτα ώστε να προσεύχεται μαζί τους. Οι γυναίκες ευρέθηκαν σε αδιέξοδο, αλλά η επιμονή τους να ζητήσουν από το Θεό να φωτίσει τον Μισαήλ να τους δείξει τα πρακτικά μυστικά έφερε αποτέλεσμα. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές. Μία ημέρα εμφανίστηκε ένας μοναχός και είπε στο Μισαήλ να συγκεντρώσει τις γυναίκες και άλλους ευλαβείς που θα ήθελε και να έρθει το βράδυ στο σπίτι του και θα έρθει αυτός να τους διδάξει περί της προσευχής. Ο Μισαήλ πήρε και τον μικρό Ιερώνυμο. Ο μοναχός εκείνος ήρθε και τους εδίδαξε όλη τη νύχτα πολλά πνευματικά μυστικά για την προσευχή, για τις ακολουθίες και γενικά περί του πνευματικού νόμου. Οι σύντομες ευχές, οι κατανυκτικές στα τροπάρια στην Παναγία μας, από το ψαλτήρι, η ανάγνωση από την υμνολογία, τους έδειχνε πώς να κάνουν μετάνοιες, πώς να χτυπούν το στήθος τους ως ο τελώνης. Έως και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία τους ερμήνευε, που θεοδίδακτη έκρουε τα στήθη της ζητώντας την μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου να πρεσβεύει εις τον Υιόν της για τη συγχώρηση των αμαρτιών της και να την φωτίζει εις εργασία του Θείου Θελήματος. Τι μεγάλη αξία έχουν μικρές αυτές ευχές εις την υπεραγία Θεοτόκο. Εξηγούσε ο μοναχός ότι αυτά τα μικρά, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, γεννούν τα μεγάλα. Εξηγούσε ο μοναχός εκείνος πως η χάρη της μεγάλης μητέρας μας, της υπεραγίας Θεοτόκου, ραγίζει την ακατάνυκτη καρδιά μας, την βαρικάρδη και τη λιθοκάρδια ψυχή μας. Η Θεοτόκος διδάσκει και δίδει την ευχή εις όποιον την επικαλείται θερμά. Το ψαλτήριο είναι το μεγάλο θησαυροφυλάκιο. Πόσο υλικό εκεί στο ψαλτήριο ευρίσκει κανείς. Τόσοι στίχοι ομιλούν για την υπεραγία Θεοτόκο. Επίσης, τόση τριαδική ύμνη εκεί που μας δίδουν κατάνοιξη, όπως ο τριαδικός ύμνος «Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγο, επί το Θεό ήλπισα» ή το άλλο το τριαδικό «Μέγας Κύριος ο Θεός ημών και μεγάλη ισχύ αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός» ή ο 116 ψαλμός «Εν είδε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντα στη λαή» και άλλα. Από το Θεοτοκάριο τους εξηγούσε και τι δεν βρίσκει ο καθένας. Γενικά όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία προσφέρουν κάτι εις τους χριστιανούς, τόσο κατανυκτικό υλικό προσφέρουν. Όταν παύσουν τα δάκρυα, η παρηγορία της Θεοτόκου, η επιμονή του φιλοθέου αγωνιστού στρέφεται προς τον Άγιο Άνη τον Πρόδρομο, τον Αγιό του, τον Εορταζόμενο Άγιο ή το φύλακα Αγγελό του κτλ. Όποιος γεύεται τέτοιες παρακλήσεις ξεχωρίζει εκ της πείρας το ξεχωριστό άρωμα της κατανύξεως που του χαρίζει κάθε Άγιος.
Ο μοναχός εκείνος μετά από 3 ολονύκτιες αγρυπνίες διδασκαλίες, αφού είπε εις τους πιστούς εις το εξής να συμβουλεύονται τον Μισαήλ, έγινε άφαντος. Ναι, άφαντος μπροστά από τα μάτια τους. Ήταν άγγελος Κυρίου ή κάποιος Άγιος εις το σχήμα του μοναχού. Ο γέροντας Ιερώνυμος τόσο πολύ ωφελήθηκε, μικρό παιδάκι τότε, από τις ψυχοφέλιμες αυτές διδασκαλίες που του έμειναν σε όλη του τη ζωή. Ο Μισαήλ είχε μια θυγατέρα πολύ προχωρημένη στα πνευματικά. Συμβούλευε και καθοδηγούσε τις γυναίκες. Και τι ευλογημένες συγκεντρώσεις. Συγκεντρώνονταν τα βράδια και στο ένα δωμάτιο ο Μισαήλ με τους άντρες και στο άλλο δωμάτιο η κόρη του με τις γυναίκες. Εκεί προσεύχονταν, έψαλαν, μελετούσαν τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Ήταν περίπου 20 ετών η θυγατέρα του Μισαήλ και αρρώστησε βαριά. Οι γυναίκες θα έχαναν την πολύτιμη και μοναδική παρηγοριά τους. Παρεκάλεσαν τον Μισαήλ να προσευχηθεί. Εκείνος ανέβηκε κατά τη συνήθειά του σε ένα εξοκλήσι εκεί στο βουνό και ύψωσε τα χέρια του και προσευχόταν. Ήταν πρωί και ακούει μια θεία φωνή να του λέγει: «Δίδεις εγγύηση στην κόρη σου?» Ο Μισαήλ απάντησε: «Όχι, δεν μπορώ να εγγυηθώ εγώ. Σήμερα η κόρη μου πράττει το θέλημά σου, αύριο δεν γνωρίζω. Ας γίνει, Κύριε, το θέλημά σου». Ο Μισαήλ, μετά την ουράνια αυτή αποκάλυψη και παρηγορία, συνέχισε να δοξάζει το Θεό έως το βράδυ που τον ειδοποίησαν ότι η κόρη του απέθανε. Η χαρά του για τη σωτηρία της ψυχής της ξεπέρασε και αυτή τη λύπη του θανάτου. Τον έβλεπαν ήρεμο και γαλήνιο. Δεν έκλαιγε κατά την κηδεία. Ο γέροντας Ιερώνυμος έλεγε: «Τέτοιους ανθρώπους δεν ευρίσκεις σήμερα». Ήταν ένας άλλος Αββάς Ισαάκ, ταπεινός, αγαπούσε την ησυχία και την προσευχή και είχε βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητάς του. Αν τολμούσε να τον επενέσει κανείς, ο Μισαήλ ήταν ικανός να μην του ξαναμιλήσει. Εκεί στο Γέλβερ ζούσε και ο πατήρ Ιωάννης, έγγαμος ιερεύς που λειτουργούσε πάντα κλαίοντας. Την ώρα καθαγιασμού των τιμίων δώρων έψαλαν μέχρι και 5 ή 6 φορές οι ψάλτες στο Σέιμ Νούμεν και μετά εκφωνούσε το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου. Όταν του παραπονέθηκαν για την αργοπορία αυτή, τους είπε: «Δεν μπορώ, αδελφοί μου, να τελειώσω νωρίτερα. Μόλις αρχίζω να διαβάζω την ευχή του καθαγιασμού, η Αγία Τράπεζα κυκλώνεται από ένα ουράνιο φως. Γονατίζω και προσεύχομαι. Και όταν αποσυρθεί το θείο εκείνο φως, συνεχίζω την ευχή». Όταν άκουσαν αυτά, θαύμασαν όλη την αγιότητά του. Τόσο κατανυκτική ήταν η Θεία Λειτουργία, ώστε οι εκκλησιαζόμενοι να κλαίνε τόσο πολύ, ώστε και το δάπεδο του ναού να γίνεται μουσχεμένο και υγρό από τα δάκρυά τους. Έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος: «Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Νομίζαμε ότι δεν ζουν εδώ χριστιανοί. Ακούσαμε να βλαστημούν, να τραγουδάνε άσεμνα, να φοράνε ημίγυμνα, να μην νηστεύουν και να μην εκκλησιάζονται. Αμάν, είπαμε, πού ήρθαμε?» Τα χωριά μας εκεί στην Καπαδοκία ήταν σαν μοναστήρια. Νηστείες, εκκλησιασμός, οι νέες στα σπίτια τους με την ευχή και την ψαλμωδία εις το στόμα και όχι κοσμικά τραγούδια. Οι γυναίκες ποτέ χωρίς μανδύλα στο κεφάλι και ποτέ με κοντομάνικα. Εδώ πάμε από το κακό στο χειρότερο.